αγαπητοί προδιοικητέ Τζόνι και Μάρι, αγαπητέ πρόεδρε Λευτέρη, κύριε βουλευτή, κύριε δήμαρχε, κύριε αντινομάρχη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι Ρωταριανοί, αγαπητοί Ρωταράκτορες. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η σημερινή παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του κύριου Πουσέου, τόσο για τον όμιλό μας όσο και για το νησί μας. Θα έλεγα ότι τρεις είναι οι λόγοι ή σκέψεις, αν θέλετε, αυτής της πρωτοβουλίας που πήραμε ως όμιλος, να καλέσουμε εδώ τον κύριο Γενικό. Ο πρώτος είναι γιατί θεωρούμε τον Γιώργο τον Πουσέο ως ένα δικό μας άνθρωπο, ένα Κυκλαδίτη, και θα πρέπει να πω εδώ ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε γνωστός ο ερχομός του, ο όμιλός μας δέχτηκε πλήθος συγχαρητηρίων. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν τα σχόλια που ακολουθούν το πρόσωπο και τον άνθρωπο Γιώργο Πουσέο. Θα πρέπει να πω, κύριε Γενικέ, και δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα, ότι οι Συριανοί σας αγαπούν και σας εκτιμούν ιδιαίτερα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε αυτή η πρόσκληση είναι γιατί ο Γιώργος ο Πουσέος είναι ένας νέος και άφθαρτος τουλάχιστον στην κεντρική σκηνή της εξουσίας, και το λέω αυτό γιατί όλοι καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι μέρες για τους πολιτικούς, και όχι άδικα βέβαια, είμαστε αγανακτισμένοι και θυμωμένοι, θα έλεγα, μαζί τους, και βάζω μια τελεία εδώ. Ο τρίτος και σημαντικότερος λόγος είναι ότι θέλαμε οι Κυκλάδες, ο τέταρτος δηλαδή προορισμός παγκοσμίως, με εξέχουσα θέση της Σαντορίνης και της Μυκόνου, να ακούσει δύο λόγια μεσούσης της τουριστικής περίοδου, να ακούσει δύο λόγια για αυτό το ταλαιπωρημένο και αδικημένο εθνικό προϊόν, ίσως το μοναδικό που μας έχει απομείνει, το τουρισμό. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει από το Γενικό Γραμματέα Τουρισμού. Ο Γιώργος Πουσέος γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1973 ως υπάλληλος ναυτιλιακών εταιριών. Το 1978 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Λίλ της Γαλλίας, στο τμήμα Diploma Edit Français, και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1979 και ως το 1987 εργάστηκε στην εταιρεία Transmade Shipping SA ως υπεύθυνος του τμήματος Bilateral Trade μεταξύ Ελλάδος και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 1987 εγκαταστάθηκε στην ΙΟ και ασχολήθηκε ως μελισσοκόμος βιοκαλλιεργητής. Στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 1991 εξελέγει πρόεδρος της τότε κοινότητας ΙΟΥ Νομού Κυκλάδων. Το 1994 αναδεικνύει την κοινότητα ΙΟΥ σε Δήμο και εκλέγεται Δήμαρχος ΙΙΤΟΝ σε 5 συνεχείς αναμετρήσεις από το 1991. Ανέπτυξε σημαντικό έργο ως προς τις υποδομές και τις υπηρεσίες του νησιού, όπως την υγεία, τον πολιτισμό, την τουριστική αναβάθμιση και ανάδειξη της ΙΟΥ, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου. Το 1991 ιδρύει την τουριστική αναπτυξιακή δημοτική επιχείρηση ΙΟΥ, μέσω της οποίας αναπτύσσει δράση στον χώρο του τουρισμού με συμμετοχές σε εκθέσεις, διαφήμιση, τουριστική προβολή, διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, πολιτιστικών δρόμενων, προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, διατελεί πρόεδρος στο δίκτυο Αηφόρων Νήσων Αιγαίου Δάφνη, Επιτροπής Νησιωτικότητας ΤΕΚ Νομού Κυκλάδων, Ενεργειακού Γραφείου ΙΟΥ Αιγαίου, και συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων από το 1994. Επίσης, μέλος στο Σύνδεσμο Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων, στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΕΠ Νοτιού Αιγαίου 2000-2006 και Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Κυκλάδων, στον Οργανισμό Θησέας Κυκλάδων κατά των Εξαρτησιογόνων Νησιών
και στην Ομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Νομού Κυκλάδου. Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων κατά της Κλιματικής Αλλαγής και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σειράς μέτρων. Μέσα στα μεγάλα έργα πολιτισμού της Σίου και των Κυκλάδων συγκαταλέγονται η πρόσφατη κατασκευή του Μουσείου Γιάννη Γαΐτη και η λειτουργία του Μουσείου Ζαν Μαρί Ντρο. Είναι παντρεμένος από το 1976 με τη Γαλλίδα Κλοντίν Σομπρέ, η οποία διδάσκει ξένες γλώσσες. Μιλάει γαλλικά και αγγλικά. Παρακαλώ τον κύριο Γενικό να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, ανάμεσα σε εξαιρετικές παρουσίες του Ροταριανού Ομίλου και ανάμεσα σε όλους εσάς, φίλους, γνωστούς, συνοδοιπόρους για πάρα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σε αυτόν τον τομέα που τόσο αγάπησα και συνεχίζω βέβαια να αγαπώ και θεωρώ ότι είναι και το πρώτο και σημαντικότερο σκαλοπάτι για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και ίσως θα έπρεπε να είναι και υποχρέωση για όλους όσους φιλοδοξούν να βρεθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντινομάρχη, κυρία και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Λιμενάρχη, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, επίτιμε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, επίτιμε πρόξενε Αυστρίας, Γερμανίας, φίλες και φίλοι, σήμερα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού η Σύρος πιστεύω ότι σφίζει από επισκέπτες οι οποίοι έχουν την χαρά, τη μοναδική χαρά να απολαύσουν αυτή την μοναδική πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη μοναδική σε ιστορία και μία πορεία όλα αυτά τα χρόνια που έχει επηρεάσει σημαντικά και τις Κυκλάδες αλλά και την χώρα ολόκληρη. Στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας πρέπει να κάνουμε μεγάλες αλλαγές παντού και βέβαια πρώτα και κύρια στους κλάδους που αποτελούν τον πυρήνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας όπως είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός αποτελεί το άμεσο εργαλείο για τη διέξοδο από την κρίση. Πρέπει τώρα να υπερβούμε τις βαθιά ριζωμένες αδυναμίες και ανεπάρκειές μας που στο πλαίσιο της τωρινής διεθνούς εσωτερικής συγκυρίας απειλούν να εξελιχθούν σε σοβαρότερο κίνδυνο καθώς υπονομεύουν κάθε προσπάθεια της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και να προστατεύσει τα εθνικά και κοινωνικά της συμφέροντα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια στον τουρισμό έγιναν αρκετές προσπάθειες, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες και αναπτυξιακές δυνατότητες, τώρα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα. Πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός μπήκε σε κρίση πολύ πριν τη διεθνή κρίση. Και αυτό έγινε γιατί τον αντιμετωπίσαμε σαν βιομηχανία φασών, κυρίως σε παραδοσιακά τουριστικές περιοχές όπως είναι και οι Κυκλάδες. Αντίθετα, ο ελληνικός τουρισμός πρέπει σήμερα να είναι υπηρεσία που αναδεικνύει και προσφέρει τον πολιτισμό ως ζωντανή εμπειρία, γνώση και περιπέτεια. Αυτός είναι ο τουρισμός που προσθέτει αξία στην Ελλάδα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας και κάνει τον κλάδο καινοτόμο, πρωτοπόρο, ανταγωνιστικό. Η ελληνική ύπαιθρος και ιδιαίτερα οι Κυκλάδες είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του πλανήτη. Έχει τεράστια οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και οικολογική αξία. Αποτελεί μια σπουδαία πηγή τουριστικής ανάπτυξης.
Η ηγεσία του Ενοποιημένου Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έχει χαράξει με συνέπεια μια στρατηγική για τον τουρισμό που στοχεύει στην προβολή του πολιτισμού και στην ισχυροποίηση της ταυτότητας του τουρισμού μας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και δράσεις φυσικές για το περιβάλλον. Η στρατηγική μας αυτή στηρίζεται σε 4 άξονες. Ο πρώτος αφορά την οικονομική ευημερία και τους τομείς της ανταγωνιστικότητας, τις επαγγελματικές ευκαιρίες, τις παραδοσιακές δραστηριότητες, τις νέες θέσεις εργασίας. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ενδοπεριφερειακή συνοχή και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών μέσω του τουρισμού, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, στην προσπελασιμότητα των τουριστικών περιοχών και στην ανάπτυξη όλων των βασικών υποδομών. Πιστεύουμε ότι το περιβάλλον και ο πολιτισμός αποτελούν πόρους για τον τουρισμό και ως τέτοιοι πρέπει να διαφυλάσσονται. Γι' αυτό ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην περιβαλλοντική προστασία και έχει στόχο τη συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων στο πνεύμα της αεφόρου ανάπτυξης, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και των τοπικών προϊόντων, στην φιλοξενία με καταλύματα και αγροτουριστικές επιχειρήσεις προσαρμοσμένες στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης. Τέλος, ο τέταρτος άξονας αναφέρεται στην πολιτιστική προστασία και έχει στόχο να προστατευθούν και να αναδειχθούν τα πολιτιστικά στοιχεία των περιοχών και να διαμορφωθούν δίκτυα ιστορικών τόπων και μνημείων που θα διατρέχουν τις γεωγραφικές περιφέρειες. Η πολιτική μας στον τουρισμό σχεδιάζεται ως οριζόντια δράση ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των παραγωγικών τομέων με στόχο την ανάπτυξη του συνόλου της χώρας και τη διάχυση στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς. Πρώτη προτεραιότητα της στρατηγικής μας είναι η άμβληση της εποχικότητας. Στοχεύουμε να αποκτήσει ο τουρισμός τοπική και κοινωνική ταυτότητα, δυναμισμό, να διαφοροποιηθεί και να προσφέρει ποικίλα ποιοτικά και καινοτομικά προϊόντα. Για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στόχος είναι η ύπαρξη ενός ικανού τμήματος μέσα στο Υπουργείο, τη στιγμή μάλιστα που στο παρελθόν αυτό ήταν ανενεργό, καθώς μόνο ένας υπάλληλος στελέχωνε το αρμόδιο τμήμα. Σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν τομές και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την απλοποίηση και θα επιφέρει διαφάνεια στις διαδικασίες με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και το θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό. Οι αγκυλώσεις του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν. Το πεδίο είναι ανοιχτό και στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε τον διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου και των συναρμόδιων Υπουργείων, αλλά και τους ίδιους ενδιαφερόμενους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεργαστούν, να προωθήσουν τα προϊόντα και να μετέχουν στο τουριστικό γίγνεσθε. Δίνονται κίνητρα και αξιοποιούνται πλήρως, επιταχύνοντας τις δράσεις που ενισχύονται μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Συνολικά, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα διαχειριστεί περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα μισά περίπου θα διατεθούν για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων μέσα από τα προγράμματα «Πράσινος τουρισμός», «Εναλλακτικός», «Συνεργάζομαι και καινοτομώ», «Εξυγχρονίζομαι στον τουρισμό». Τα υπόλοιπα θα διατεθούν για υποδομές μέσω των τελικών δικαιούχων που είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Επιπλέον, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου σε τουριστικές επιχειρήσεις για την καλύτερη και ταχύτερη απλοποίηση των διαδικασιών, θα παρέχουμε τεχνική υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών μας. Στόχος παραμένει η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στα καταλήματα, στα τουριστικά γραφεία, ενώ για πρώτη φορά χρηματοδότηση θα έχουν και τα σκάφη.
Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν τομές και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την απλοποίηση και θα επιφέρει διαφάνεια στις διαδικασίες με στόχο, όπως ήδη ανέφερα, την πάταξη της γραφειοκρατίας. Οι αγκυλώσεις του παρελθόντος πρέπει να ξεπεραστούν. Σήμερα η κατάσταση όπως εξελίσσεται πραγματικά δημιουργεί πάρα πολλές αγωνίες παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αναστροφή αυτού του δυσμενούς κλίματος, το οποίο πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι συντηρούμε με τις πράξεις μας και τις ενέργειες. Διακρίνεται μια μικρή άνοδος στις κρατήσεις last minute από τις τουριστικές αγορές της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και επίσης από την αγορά της Ρωσίας, η οποία εμφανίζει άνοδο 25% τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Οι ελληνικές υπηρεσίες στη Ρωσία θεωρούν καθημερινά περίπου 4.000 βίζα, ενώ με συντονισμένες προσπάθειες σήμερα φτάσαμε στο χρόνο ρεκόρ θεώρησης εισόδου μέσα σε 48 ώρες. Το Υπουργείο απαντά με συντονισμένες δράσεις στις αγορές στόχου του ελληνικού τουρισμού και το μήνυμα ότι στην Ελλάδα ισχύει το value for money γίνεται πλέον σαφές στη συνείδηση των υποψηφίων επισκεπτών. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποπληρωμή των χρεών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού και είμαστε σε αναζήτηση και νέων αγορών που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα. Όλες οι διακρατικές συμφωνίες και τα πρωτόκολλα συνεργασίας αποσκοπούν στην αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα. Τέλος, είμαστε στο τελικό στάδιο και σύντομα θα ανακοινωθεί και η νέα διάρθρωση του χάρτη των γραφείων του εξωτερικού μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη μείωση των γραφείων τουλάχιστον κατά 1/3. Καθώς έχουν αξιολογηθεί όλα τα στοιχεία και ως σήμερα δεν υπήρχαν αυτά τα οποία θα αποδείκνυαν τις επιδόσεις, το κόστος, την κατάρτιση κτλ. Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης ήταν οι περιπτώσεις που διευθυντής του γραφείου στο εξωτερικό δεν μιλούσε καν τη γλώσσα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται το γραφείο. Προχωρήσαμε στην απαλλαγή από την καταβολή τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών σε όλα τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια πλην του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος για τη φετινή περίοδο και στην κατά 50% απαλλαγή τους χειμερινούς μήνες. Με εξαίρεση, όπως ανέφερα, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Κανένα αεροπλάνο σε κανένα αεροδρόμιο της χώρας και εδώ βέβαια δεν θα πληρώνει τέλη προσγείωσης και απογείωσης όλο το καλοκαίρι. Επίσης, προχωρήσαμε στην οριστική απελευθέρωση της αγοράς επίγειας εξυπηρέτησης των αεροδρομίων της χώρας. Μέτρα που μειώνουν το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιριών, κάνουν τα ελληνικά αεροδρόμια πιο ανταγωνιστικά και οδηγούν στην προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και tour operators, charter operators για την ανάπτυξη του τουρισμού. Γιατί τουρισμός σημαίνει πρώτα απ' όλα μετακίνηση. Και αυτό πρέπει να είναι ένα διαρκές ζητούμενο για όλους μας, το πώς θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ποιοτικά και ανταγωνιστικά αυτήν την ανάγκη μετακίνησης. Φυσικά και στον εσωτερικό τουρισμό, αλλά ιδιαίτερα βέβαια για τα νησιά, τα οποία πάβουν, χάνουν αυτή την ανταγωνιστικότητα εξαιτίας των δυσκολιών που όλοι οι νησιώτες, Κυκλαδίτες ιδιαίτερα, βιώνουμε όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Πολλές φορές λέμε ότι την τουριστική κίνηση στα νησιά την ανοίγουν και την κλείνουν τα δρομολόγια των πλοίων και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος και ένας στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν για τα νησιά μας είναι η εξασφάλιση αφενός των αεροπορικών γραμμών εκεί όπου υπάρχουν και διαθέτουν τα νησιά αυτά αεροδρόμιο, αλλά στα υπόλοιπα νησιά να ισχύσει επιτέλους το μεταφορικό ισοδύναμο, να δρομολογηθούν τα υδροπλάνα, μια
τόσο ταλαιπωρημένη προσπάθεια που απογοήτευσε και αποθάρρυνε επενδυτές και ελπίζω σύντομα πως και μέσα στον χρόνο θα έχει απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο ώστε να γίνει η Ελλάδα ελκυστική σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα επένδυση για τα νησιά μας και γενικότερα βέβαια για την ακτογραμμή της χώρας. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ξεκινήσαμε τη δουλειά για τη μετατόπιση του τουρισμού μας σε μία νέα στρατηγική. Σε αυτήν τη νέα στρατηγική τουρισμού απαιτούνται κυρίως επιχειρηματίες, συνεργασίες και όχι μεμονωμένες δραστηριότητες. Η Σύρος, ως κεντρικό νησί των Κυκλάδων, μπορεί να πρωτοστατήσει και σε αυτόν τον τομέα να ανεπτυχθούν κοινές δράσεις μεταξύ των νησιών για την προβολή συνολικά του τουριστικού προορισμού Κυκλάδες. Τα όσα ανέφερα περιγράφουν την πολιτική για τον τουρισμό που, όπως διαπιστώνουμε όλοι μας, αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση. Την πρόκληση αυτή, όσο δύσκολη κι αν είναι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε. Η κοινωνία μας έχει σοβαρές δυνάμεις να αναμετρηθεί μαζί της και να την νικήσει. Οι θεμελιακές αξίες του πολιτισμού είναι το ακατάλληλο εκείνο στοιχείο της πνευματικής και ηθικής υπόστασης του λαού μας, στο οποίο προσφεύγει ιδίως στις κρίσιμες ώρες για να αντλήσει έμπνευση και δύναμη. Εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε μια βαθιά αντίληψη ηθικής που θα ανταποκρίνεται στα ογκώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πάρα πολλά σχόλια γύρω από την κρίση, άλλα σοβαρά, άλλα αστεία. Κάποιο που μου έκανε εντύπωση και το υπογράμμισα ήταν όταν κάποιος αναλυτής, αν δεν απατώμε Άγγλος, είπε ότι η Ελλάδα έχει χάσει πια την καλή της φήμη. Εσείς κύριε Γενικέ, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το 1991 αναλάβατε ένα νησί που είχε ίσως τη χειρότερη φήμη που θα μπορούσε να έχει κάποιο μέρος στην Ελλάδα. Ένα νησί όπως η Ήος, που ήταν χαρακτηρισμένη το νησί των ναρκωτικών. Με πάρα πολλή δουλειά καταφέρατε και ανατρέψατε αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι το νησί σας τώρα γεύεται αυτή την προσπάθεια. Ίσως το έχει το κάρμα σας για δεύτερη φορά να πρέπει να ανατρέψετε αυτή την κακή φήμη και τώρα πια όχι για ένα νησί, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη, πιστεύουμε σε αυτό που και σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, σας ευχόμαστε να είστε γερός και δυνατός και σε ανάμιση της σημερινής βραδιάς θα μας επιτρέψετε να σας κάνουμε δύο έτσι συμβολικά δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια. Νομίζω ότι είναι υπερβολή να ακούγονται για μένα όλα αυτά, γιατί δεν είναι θέμα δικό μου, αν κάτι καταφέραμε στην Ήο, αλλά και γενικότερα στις Κυκλάδες, νομίζω, μέσω φορέων που εκπροσωπούν την αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα η Τοπική Ένωση Δημών και Κοινοτήτων, αλλά και στην Ήο, έγινε με συλλογική δουλειά. Και αν πιστέψουμε, νομίζω, όλοι μας ότι η κατάσταση μπορεί και είναι ανατρέψιμη, μπορούμε να το πετύχουμε μειώνοντας και τον χρόνο και βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα της χώρας, η οποία πολλές φορές άδικα, πολύ άδικα, βάλλεται και συντηρείται μια κατάσταση στα μέσα του εξωτερικού ιδιαίτερα, αλλά και τα μέσα τα δικά μας, τα οποία φροντίζουμε πολλές φορές να προσφέρουμε μία εικόνα που απαξιώνει την χώρα μας. Νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί και στέκεται καλύτερα στο διεθνές προσκήνιο εάν αποφύγουμε αυτές τις υπερβολές που και σαν Έλληνες πολλές φορές μας διακρίνουν. Είμαστε ένας λαός των άκρων. Θέλουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Αν φέτος έχουμε όλες αυτές τις επαναλαμβανόμενες αρνητικές παρουσίες στα μέσα τα διεθνή, του χρόνου ελπίζω και πιστεύω ότι θα έχει αναστραφεί τελείως αυτό το κλίμα. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι υπερβολές, δεν θα υπάρχουν αυτές οι οφειλές που αποτελούν αφορμή να μας επιτίθενται και είμαι αισιόδοξος. Και αυτό θέλω σήμερα να
για να μηνύσουν με κάθε τρόπο ότι η κοινή προσπάθεια και ένας κοινός βηματισμός σε αυτή την κατεύθυνση θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Ο τουρισμός, όπως και ο πολιτισμός, είναι το όχημα που μπορεί να οδηγήσει την χώρα έξω από αυτή την κρίση. Τραγνό παράδειγμα είστε εσείς που σήμερα μέσα από εθελοντικές παρουσίες και μία συναντήληψη στα πράγματα αποδεικνύετε πως μπορείτε να προσφέρετε, με την αλληλέγγυα στάση σας σε αδύναμες ομάδες της κοινωνίας μας, όχι μόνο μέσα στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, και αυτό πραγματικά αποτελεί μία εξαίρεση, γιατί αυτή η συλλογικότητα, επαναλαμβάνω, είναι που μπορεί να βοηθήσει την διέξοδο της χώρας από αυτή την κατάσταση. Αυτή η συλλογικότητα και αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, το οποίο εσείς πρεσβεύετε και αποδεικνύεται καθημερινά, και γι' αυτό θέλω για μια φορά ακόμα να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.